Βροχή έπεσαν οι κλήσει από τη Δημοτική Αστυνομία στον ένα χρόνο μετά την επανασύστασή τη. Σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό τη δράση των Δημοτικών Αστυνομικών, βεβαιώθηκαν μέχρι σήμερα πάνω από 20.000 παραβάσει του κώδικα οδική κυκλοφορία, με την έμφαση να δίδεται στο ιστορικό κέντρο όπου η αστυνόμευση είναι συνεχή. Περίπου 21.000 παραβάσει του κώδικα οδική κυκλοφορία και έχουν αφαιρεθεί στοιχεία κυκλοφορία από χίλια οχήματα. Η παράνομη στάθμευση βρίσκεται στην κορυφή των παραβάσεων με 5.038 κλήσεις και ακολουθούν οι παραβάσει σε πεζόδρομου, σε χώρου ελεγχόμενη στάθμευση, σε διαβάσει πεζών, καθώ σε θέσει και ράμπε αμαία, όπου βεβαιώθηκαν 825 παραβάσει. Όπω αντιλαμβάνεστε, το κυκλοφοριακό είναι οξυμένο στο κέντρο τη πόλη και επειδή η υπηρεσία είχε, έλειπε δύο χρόνια σχεδόν, υπήρχε ένα μεγάλο κενό οπότε οι παραβάσει για το πρώτο έτος ήταν, μπορώ να πω, πολύ, σε πολύ υψηλό αριθμό. πράγμα που είναι όμω φυσιολογικό, διότι δεν υπήρχε ο σωστό έλεγχο την προηγούμενη περίοδο. Το έργο που επιδεικνύει το λιγοστό προσωπικό τη υπηρεσία, αφού υπηρετούν μόλι 16 ένστολοι, ήταν ιδιαίτερα σημαντικό σε όλε τι αρμοδιότητε που έχει πλέον η Δημοτική Αστυνομία. Η ετήσια έκθεση πεπραγμένων που κατέθεσε η Δημοτική Αστυνομία ένα χρόνο μετά την επανασύστασή τη αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο το σπουδαίο έργο το οποίο έχει επιτελέσει. Οι γενικές καταγγελίες έφτασαν τις 3.329. Τα πρόστιμα καθαριότητας που επιβλήθηκαν ήταν 39 και ενδεκασό ό,τι αφορά το πλανόδιο εμπόριο και τις λαϊκές αγορές. Για κατασχέσεις παράνομων προϊόντων συντάχθηκαν 69 εκθέσεις και καταστράφηκαν 1.673 κατασχεμένα προϊόντα, ενώ εκτελέστηκαν 104 εντολές και αποσφράγησης καταστημάτων. Πρώτο σημαντικό που επετεύχθηκε είναι η ανοιχτή γραμμή σε καθημερινή βάση που μπορεί ο κάθε ένας εκ των πολιτών να εκφράσει το παραπονό του, την αντίρρησή του, το πρόβλημά του. Αυτό που επισημαίνουν οι ίδιοι οι δημοτικοί αστυνομικοί είναι ότι τα εκατοντάδε τηλεφωνήματα των δημοτών, 12 μήνε μετά την επαναλειτουργία τη υπηρεσία, φανερώνουν την ανάγκη του πολίτη για μια υπηρεσία που θα ασχολείται συστηματικά με τα προβλήματα τη καθημερινότητα και την αντιμετώπιση τη μικροπαραβατικότητα στο Δήμο Ηρακλείου.